Λιξουριώτικο καρναβάλι 2015. Σε αυτό το λιξουριώτικο καρναβάλι, την τελευταία Κυριακή του καρναβαλιού, είχαμε μαζί μας το Σιμάμ Μπαϊλντή. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα. Λίσανδρος και Ορέστη, ξεκινήσατε το 2000, σωστά? Ναι, περίπου λίγο αργότερα. Το 2007. Με τα πρώτα κομμάτια δηλαδή. Μετά βγήκαν το 7 που βγήκαν στο δίσκο. Αλλά τότε ξεκίνησα να πούμε 2-3 κομμάτια. Στην αρχή. Στην αρχή. Και μετά. Μετά πριν να βγει ο δίσκο. Μετά ενωθήκατε το 2007. Το 2007 βγήκε ο δίσκο. Και μετά το δίσκο φτιάξαμε το συγκρότημα. Οπότε τα βρήκαμε τρεμένα στο ίντερνετ, δεν πειράζει. Η Mamba Μπαϊλντή γιατί? Πώς προέκυψε το όνομα? Αυτό μόνο δεν βρήκα. Πριν κάνουμε το Σιμάμ, κάναμε αρκετά κομμάτια τα οποία δεν είχαν στίχους, ήταν πιο πολύ έτσι remix από, με διάφορα samples και τέτοια, οπότε δεν είχαμε ονόματα για τα κομμάτια μας. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή η διαδικασία θυμίζει κάπως μαγειρική, βάζαμε ονόματα φαγητών. Και κάπως έτσι, όταν έπρεπε να βρούμε ένα όνομα για αυτό το project, σκεφτήκαμε να βάλουμε ένα όνομα φαγητού και σκεφτήκαμε το Mamba Μπαϊλντή. Το αγαπημένο σας ή όχι? Όχι ιδιαίτερα, απλά μας άρεσε τα νόμια. Στο Γιάννη αρέσει πολύ η Μελιτζάνα. Ναι, σχέση με Μελιτζάνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε κάποιον με αυτό το όνομα αρέσει καθόλου φαγητό. Αυτή τη στιγμή είσαστε 8 άτομα. Ποιος θα μας πει ποια άτομα είναι αυτά και τι ρόλο παίζει ο καθένας μέσα στο group, μέσα στην μπάντα σας? Θα πάρεις πρώτα η Ρένα Εμόρφη που το κοιτάει. Ο Γιάννης Δίσκος που παρουσιάσαμε πριν. Και μετά είναι ο Αλέξης Ραπατσάκος που παίζει μπουζούκι. Ο Στέλιος Προβής παίζει κιθάρα και ο MC Γίνκα, ο Μανώλης, ο Λιάνιου, που είναι ο MC μου. Καταφέρατε και εδώ είχατε σύγχρονη ρυθμό, σύγχρονη μορφή σε ρεμπέτικα τραγούδια. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι το πάντρεμα σύγχρονου και παλιού? Ναι, δεν είναι θέμα ευκολία, νομίζω, είναι πιο πολύ θέμα γούστου, δηλαδή είναι κάτι που μας δούλεψε όταν το προδοκιμάσαμε και συνεχίσαμε να το κάνουμε. Δεν θα το έβαζα βαθμό δυσκολίας. Είναι θέμα, αυτό το, είναι θέμα του αποτελέσματος και γούστου. Δηλαδή και κάποιος το κοινό κρίνει αν είναι ωραίο ή όχι αυτό. Μα επειδή οι εποχές προχωράνε και οι ρεμπέτικα, τα ρεμπέτικα τραγούδια, πάμε πολύ πίσω, όχι απλώς λίγο πίσω, επενδύσατε σε ένα πολύ δύσκολο κοινό αυτή την εποχή. Με αυτό το mix. Εντάξει, γι' αυτό ρωτάω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Από την άλλη, όλα αυτά τα τραγούδια είναι πολύ ζωντανά. Δηλαδή, ο κόσμος ακόμα του αρέσει να τα τραγουδάει και η δυσκολία ενδεχομένως να είναι σε τεχνικά ζητήματα, πώς θα ακουστεί, ας πούμε, για να αποκτήσει νόημα ένα παλιό σύγχρονο με ένα καινούριο και τέτοια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι βλέποντας και τον κόσμο πώς ανταποκρίνεται, δεν έχουν πεθάνει αυτά τα τραγούδια για τις ψυχές του κόσμου. Τόσο δυνατή η σύνδεση, τόσο δυνατός ο στίχος που αυτό το δεν έχουν πεθάνει. Έχετε ταξιδέψει και στο εξωτερικό και έχετε συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες. Αυτά. Ποια είναι η αντιμετώπιση σας εκεί από το κοινό? Έξω είναι πολύ θετικοί και πολύ έτοιμοι να ακούσουν αυτό το πάντρεμα με παλιού και καινούργιου ρύθμου. Είναι αρκετά εξοικειωμένοι με αυτή την ιδέα ότι παίρνεις παλιά κομμάτια και τα κάνεις κάπως καινούργια. Και επίσης τους αρέσει πολύ ότι ακούνε κάτι που είναι κάπως φρέσκο στα αυτιά τους, που είναι όλο αυτό το, ξέρεις, το ελληνικό άκουσμα. Και επίσης είναι πολύ χορεφταράδες έξω. Γενικά χορεύουν από το πρώτο κομμάτι και. Περισσότερο από τους Έλληνες. Κοίτα, στο τέλος της συναυλίας θα έλεγα ότι παντού είναι το ίδιο, δηλαδή πάντα γίνεται ένα πάρτι. Αλλά οι ξένοι, δηλαδή ξέρεις, όσο πας πιο βόρεια, θα μπορούσα να δω, ντρέπονται λιγότερο. Δηλαδή χορεύουν, εκδηλώνονται κατευθείαν. Οι Έλληνες θέλουν λίγο ζέσταμα, ξέρεις, για να νιώσουν άνετα και να. Ενώ οι ξένοι όχι. Ενδιαφέρον αυτό δεν το περιμέναμε να πούμε. Πηγαίνουν έτοιμοι στις συναυλίες, πηγαίνουν με σκοπό. Αποφασισμένοι. Και τους βάζετε μέσα στο πνεύμα. Καλώς. Σας γνωρίσαμε δισκογραφικά με το δίσκο Mamba Μπαϊλντή, όπως είπαμε. Ωραία. Προχωράτε στο δεύτερο άλμπουμ, το Cookbook, το οποίο περιλαμβάνει τι? Το Cookbook είναι το προηγούμενο άλμπουμ μας. Έχουμε βγάλει κι άλλο ένα. Αυτό δεν το βρήκα. Δεν πειράζει. Διάβασε. Βγήκε το καλοκαίρι, ίσως γι' αυτό είναι κάπως πρόσφατο.
Το τρίτο μας λοιπόν άλμπουμ που λέγεται Mamba LD3 έχει πρώτα απ' όλα κάποια κομμάτια τα οποία είναι με δική μας μουσική και στίχους που δεν το είχαμε κάνει στο προηγούμενο, δεν είχαμε γράψει δηλαδή στίχους στο προηγούμενο. Έχει κάποια remix όπως από παλιά κομμάτια όπως το Ροζίνης Μόνη, το Μήνα Φύγης στην Μουρμούρα, το Χωρίο μου Φουλιδάκι μου που παίξανε και στις σειρές. Τι άλλα, έχει διάφορα κομμάτια, πρέπει να τα ακούσετε. Για το cookbook όμως δεν μας είπατε τίποτα. Το cookbook είναι πια πολύ παλιό, ακούμε για το 3. Α, και δεν θέλετε να το αναφέρουμε. Έχει το Ακριγιαλίζει τη Λινά, έχει μια συνεργασία το μουσικά ρυθμό που είναι με του τελικού ρυθμού που είναι στο ρυθμό του Καλιφόρνια. Τον Αργιλέ, τον Αργιλέ με την Ελένη Τσαλικοπούλη και τον Ισπανό. Έχετε χάρτινα με τη Δήμητρα Γαλάνη. Δεν σκάλε. Έχετε τα παιδιά στη στενιά σου. Κάτω από ποια δισκογραφική εταιρεία βρισκόσαστε, κάτω από ποια δισκογραφική στέγη. Κάτω από την Μήνωση Ατόμου Μάικ. Παραμένετε εκεί. Παραγωγής, αλλά ναι, ουσιαστικά είναι... Τι σας κρατάει σε αυτή την εταιρεία, ποιο είναι το μυστικό. Έχουμε καλή συνεργασία, είναι ότι επειδή χρησιμοποιούμε πολλά δείγματα samples από παλιά κομμάτια, είναι απαραίτητο να έχεις, δηλαδή και είναι και πολύ πιο, είναι πολύ εύκολο για μας να μην χρειάζεται να ζητάμε διαφορετικές άδειες από παντού και να έχουμε αυτή την πηγή, ας πούμε. Γιατί ουσιαστικά όλοι το περισσότερο, οι περισσότερες ηχογραφήσεις ελληνικές, επειδή ήταν και στην Κολούμπια και μετά πήγαν από την Κολούμπια στην EMI, όταν είναι κλεισί η Κολούμπια. Όλα τα δικαιώματα δηλαδή ουσιαστικά τα έχει μείνει ο EMI, για να τα λέμε. Επίσης μας στηρίζουν πολύ, δηλαδή και στο. Στις... Είναι μια σοβαρή εταιρεία γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι. Μας στηρίζουν πολύ και στην επικοινωνία και στο πόσο ξέρεις, στο να υπάρχουν οι δίσκοι ας πούμε, στα μαγαζιά, στο να ακούγεται. Να ακούγονται τα κομμάτια στα ραδιόφωνα. Είναι μια πολύ, πολύ δυνατή βοήθειά τους. Επόμενο στόχος. Να παίζουμε μουσική και να περνάμε καλά. Επόμενο ταξίδι. Έχουμε στο Άμστερνταμ και στη Γάντι. Από Ελλάδα τα καλοκαίρια θα σας βρούμε κάπου. Παντού. Ναι. Παντού. Πάμε σε πολλά μέρη, ναι. Ακόμα δεν τα ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι από μέσα Ιουλίου μέχρι μέσα Αυγούστου θα είμαστε στη γύρα. Νησιά ή πόλεις. Από όλα. Από όλα. Θα έχετε ξανάρθει την Κεφαλονιά. Είχατε παίξει το ενετικό να δεν κάνω λάθος. Ναι. Πώς ήταν η αντιμετώπιση από το κεφαλονίτικο κοινό σε ένα κλειστό χώρο. Εγώ θυμούμε ότι είμαστε σε ανοιχτό χώρο. Ναι, μακάρι να ήταν και ανοιχτό σήμερα και χωρίς, αλλά μας τα χάλασε η περιοχή. Ήταν πολύ καλή ανταπόκριση, πάρα πολύ. Είχαν περάσει πολύ καλά και πέρσι και φέτος. Φέτος όταν σας έγινε η πρόταση να έρθετε για δεύτερη φορά η Κεφαλονιά. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε το μυαλό σας. Ναι. Έτσι, απλά. Ιδίως. Κάποιο καινούργιο άκουσμα το οποίο διασκευάζετε, το πειράζετε, κάποιο δικό σας τραγούδι, περιμένουμε να ξεφυτρώσει. Κοίταξε, όπως σου είπα, βγάλαμε πολύ πρόσφατα το προηγούμενο δίσκο μας. Τώρα είμαστε σε διαδικασία που ήδη δουλεύουμε κάποια καινούργια κομμάτια. Και έχουμε και διάφορα άλλα παράλληλα projects, τα οποία κάνουμε συγχρόνως δηλαδή, με τα κομμάτια του επόμενου άλμπουμ. Έχουμε κάποιες συνεργασίες και με καλλιτέχνες του εξωτερικού. Αλλά όλα αυτά είναι ακόμα σε επίπεδο μη ανακοινώσιμο. Θα τα μάθετε πολύ σύντομα. Μάλιστα. Δεν αποκλειστικά. Εντάξει. Ξεκινήσαμε με Λιξουριώρικο Καρναβάλι, κλείνουμε με Λιξουριώρικο Καρναβάλι. Έγινε η συναυλία εδώ στο Λιξούρι, βροχερός ο καιρός, κάναμε όμως τα συμπεράσματά σας. Πώς ήταν το Λιξουριώτικο κοινό, γιατί είναι λίγο δύσκολο κοινό. Δεν το διαπιστώσαμε αυτό. Ήταν πολύ, πολύ ζωντανή, πολύ χορέψανε, πολύ θετική η ανάποψη. Δηλαδή δεν το βλέπουμε αυτό. Θα ξανάρθετε σύντομα. Με χαρά. Ευχαριστούμε. Και έχουμε από πίσω και τον κύριο μάνατζερ που θέλει να την γλιτώσει, τον κύριο Αλέξανδρο, να μας πει μια καλησπέρα και να σας αποχαιρετήσουμε με αυτήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.